Ιδιώτας ήταν ένας νεαρός που ζούσε εδώ στην περιοχή, αλλά προφανώς πολύ έξυπνος, γιατί αποφάσισε να απαλλάξει όλη τη Λακεδαίμονα που ήταν γεμάτη έλι, με αποτέλεσμα και οι κάτοικοι να υποφέρουν από την ελονοσία και να μην υπάρχει καλλιεργήσιμη γη. Έπεισε λοιπόν τους κατοίκους της περιοχής και δημιουργήσανε την Κήτη, μία διόρυγα, στην οποία συγκεντρωθήκανε όλα τα νερά, με διέξοδο στη θάλασσα. Και έτσι ο Λακεδαίμων, ο βασιλιάς της περιοχής, αποφάσισε να του δώσει για γυναίκα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του, τη Σπάρτη. Εκείνο που έχει νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ευρώτα είναι ότι σύμφωνα με την περιγραφή που κάνει ο Όμηρος στην Ιλιάδα, το πλοίο με το οποίο ήρθε ο Άρης από την Τρία έμεινε στο Γήθιο. Μπροστά στο λιμάνι υπάρχει ένα νησάκι που λέγεται Κρανάη. Το καράβι λοιπόν το καμουφλάρισαν οι Τρώες εκεί και ο Πάρης με πλωτό τρόπο έρχεται όλο τον Ευρώτα, φτάνει στη Σπάρτη και κλέβει την ωραία Ελένη. Που σημαίνει ότι το ποτάμι κάποτε ήταν πλωτό. Και τώρα που βλέπουμε ότι το νερό του λιγοστεύει, έχει και αυτό ένα οικολογικό ενδιαφέρον. Και βεβαίως, εμφυσά και μία ανησυχία. Αρχικά το χτήμα ποτιζόταν από το ποτάμι. Το ποτάμι πέρναγε ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Υπήρχε μια μικρή λιμνούλα, ήταν 2 μέτρα βάθος είχε στο σημείο που είμαστε τώρα. Αλλά περνώντας τα χρόνια έπεφτε λιγότερο νερό, αφενός αφετέρου το ποτάμι απομακρύνθηκε από εδώ και αναγκαστήκαμε και κάναμε αυτό το πηγάδι που είναι πίσω μας εδώ. Με την ίδια μηχανή που ήταν μέσα σε αυτό το σπιτάκι, τραβάγαμε το νερό, ποτίζαμε όλο το χτήμα, αλλά περνώντας τα χρόνια πάλι το νερό λιγόστεψε, οι βροχές δηλαδή λιγόστεψαν και το πηγάδι κατέβηκε αρκετά κάτω. Αναγκαστήκαμε και κάναμε μια τάφρα από εδώ μέχρι το πέρα που είναι το ποτάμι. Τη γεμίσαμε με πέτρες μέσα ώστε να μπορεί να περνάει το νερό μέσα. Τη σκεπάσαμε πάλι με χώμα και τροφοδοτήσαμε το πηγάδι. Πέρασαν μερικά χρόνια, ακόμη το νερό λιγότερο και τελικά αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε το πηγάδι και να ανοίξουμε μια γεώτρηση που είναι εκεί πέρα, 80 μέτρα περίπου από εδώ, σε βάθος 100 μέτρα και με την οποία ποτίζουμε άνετα τώρα και δεν υπάρχει πρόβλημα. Να σημειωθεί ότι υπήρξαν 1-2 χρονιές που το ποτάμι ο Ευρώτας, που εγώ έμαθα να κολυμπάω μέσα, ήταν ξερός τελείως και όπως είμαι τώρα μπορούσα και πέρναγα μέσα χωρίς να βρεχτώ καθόλου. Πατέρα, πότε το είχαμε βάλει, πέρυσι την άνοιξη, Τέτοια εποχή περίπου πέρυσι το φυτέψαμε, είναι Μάρτι, μήνα. 250 δέντρα, είναι και καινούργιες ελιές αυτές, αυτό που εμείς εδώ αποκαλούμε μανάκι, οι οποίες είναι καλές για, όπως τις λέμε, τσακιστές τις σπάζεις και είναι πράσινες ελιές, αρκετά νόστιμες, τις φτιάνεις με λεμόνι και θρούμπι. Λεμόνι και θρούμπι γίνεται πάρα πολύ ωραίες. Ήτανε μυγδαλιές όλο το εδώ και πέρναγε το ποτάμι, τις έκοψε τις μυγδαλιές και αυτός ο τείχος που φαίνεται στο πλάι, ο χωματότυχος, ήταν το όριο του χωραφιού. Αλλά όταν έφυγε το ποτάμι, έχει βάλει αρκετό χώμα πρόσχωση που έφευγε το ποτάμι και γι' αυτό ό,τι προϊόν βάλει κανείς εδώ πέρα γίνεται πάρα πολύ νόστιμο. Και πατάτα που είχε βάλει ο παππούς σου, καρπούζα που είχε βάλει, ήταν από τα πιο νόστιμα. Για το θυμάμαι, γιατί ήταν το θυμάμαι που το είχε φέρει με το τραχτέ στα τσίτζινα, με τον Ντέβιτ Μπράουν και έσκαζε μόνο του. Δηλαδή με το βόδι στο μαχαίρι, κράκα έκανε. Η ζάχαρη την έβλεψα πάνω και το άρωμα ακόμα μου μυρίζει. Και πάρα πολύ νόστιμα. Δεν έχω ξαναφάει τόσο νόστιμα. Φέτο ελπίζω θα βγάλουν, ξέρω εγώ, 30-40 γραμμάρια η καθεμία. Αλλά από τα 3-4 χρόνια, επειδή το έδαφος είναι πολύ έφορο, θα μπορούν να καλύψουν αρκετό μέρος της αγοράς που έχετε.